Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο αποτελεί ένα άθροισμα ετερόκλητων διατάξεων, καθώς εκτός από την κύρωση μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τρία τελείως διαφορετικά ζητήματα, συμπεριλαμβάνει επιπλέον και άλλες διατάξεις για διάφορα θέματα. Δεν υπάρχει συνεπώς η παραμικρή συνεκτική ιδέα σε αυτό το νομοσχέδιο. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Το πρώτο άρθρο στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου αφορά στο λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα και στην αύξησή του με αυτήν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατά 40 εκατομμύρια από τα αρχικά 175 στα 215 εκατομμύρια προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο. Όπως είναι γνωστό, το ΚΚΕ δεν στάθηκε εμπόδιο στην απόδοση αυτού του εφάπαξ επιδόματος, που έχει τον βαρύγδουπο τίτλο, όσο και παραπλανητικό, κοινωνικό μέρισμα. Λες και μπορεί ποτέ στον καπιταλισμό να γίνει κοινωνική μοιρασιά με δίκαιο τρόπο, με κοινωνικό τρόπο. Αρπαγή γίνεται, μόνο αυτό μπορεί να γίνεται, αρπαγή του κοινωνικού πλούτου, των πολλών από τους λίγους. Και το αστικό κράτος διευκολύνει συνεχώς και με κάθε τρόπο αυτή τη διαδικασία αρπαγής. Οφείλουμε συνεπώς αυτό το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα να το δούμε και στις πραγματικές του διαστάσεις, να φωτίσουμε το ρόλο του και να διακρίνουμε την κύρια αποστολή του. Κατά το γνωστό «χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει», υπάρχει κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται από όλες τις κυβερνήσεις, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για τα γνωστά χριστουγεννιάτικα επιδόματα του λεγόμενου, όπως είπαμε, κοινωνικού μερίσματος για τα πιο ακραία θύματα της βάρβαρης πολιτικής τους. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο λαός μας για την παρηγοριά στον άρρωστο. Και δώσ' του κάθε χρόνο τέτοιο καιρό να τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος από τους δυο δίνει τα περισσότερα ψίχουλα. Στην ουσία, για το ποιος μοιράζει τη φτώχεια καλύτερα ανάμεσα στους φτωχούς και στους εξαθλειωμένους. Γιατί για τα επάνω-επάνω πατώματα ούτε λόγος. Η επιδίωξη είναι κοινή και προφανής και για τους δυο. Να εξασφαλιστεί η ανοχή του λαού στον κοινό στόχο του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, που δεν είναι άλλος από τον στόχο της ανάκαμψης της κερδοφορίας του κεφαλαίου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, το πραγματικό νόημα της λεγόμενης ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας. Και πώς πάνε να εξασφαλίσουν αυτήν την ανοχή, την κοινωνική, την οποία αποκαλούν και ευσχήμως κοινωνική συνοχή, με μια πολιτική διαχείρισης και ενσωμάτωσης της ακραίας φτώχειας, που η ίδια η πολιτική τους γεννάει κάθε μέρα και κάθε ώρα με διάφορους μηχανισμούς, ένας από τους οποίους είναι βέβαια και αυτό το κοινωνικό μέρισμα κάθε χρόνο. Με λίγα λόγια, αυτή η πολιτική της διαχείρισης της φτώχειας, των ψίχουλων και των ψευτοπαροχών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη όψη της ίδιας πολιτικής, η οποία στηρίζει πλούσιο πάροχα και ποικιλότροπα τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να σε κάψω Γιάννη, να σαλείψω λάδι. Αυτός είναι ο ορισμός αυτής της πολιτικής, που ακολουθήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία και ακολουθείται από κάθε αστική κυβέρνηση. Αυτή η πολιτική λοιπόν του μοιράσματος της φτώχειας και άρα και της εξάπλωσής της δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εργαλείο ενσωμάτωσης και καλλιέργειας αυτοπατών για να δημιουργούνται τα άλοθη και η κοινωνική συνοχή όσο μπορεί να εξασφαλίζεται προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η αντιλαϊκή πολιτική. Είναι το συνοδευτικό, είναι το περιτύλιγμα μιας άγριας, αντεργατικής και συνολικά αντιλαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχει κανείς πάρα πολύ θράσος αυτό το περιτύλιγμα να το παρουσιάζουν πότε η Νέα Δημοκρατία και πότε ο ΣΥΡΙΖΑ
ως το απάβγασμα της κοινωνικής πολιτικής. Και ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να πουλάει ευαισθησία επειδή μοίραζε εφάπαξ μερικά ευρώ παραπάνω στους πιο εξαθλειωμένους, παίρνοντάς τα από τους λιγότερο φτωχούς, η δε σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αφήνει να αιωρούνται υποσχέσεις για αύξηση, λέει, του ποσού του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον βεβαίως το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, που συνήθως δεν το επιτρέπουν, ε? Δηλαδή πότε θα έρθει ο καιρός για να το επιτρέψουν αυτές οι δημοσιονομικές συνθήκες? Μόνο αν εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και αυστηρά η πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η πολιτική της αφέμαξης, με λίγα λόγια, του λαϊκού εισοδήματος. Και κάπως έτσι, καταλήγει η απόσταση ανάμεσα στην πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας να φτάνει να μετριέται σε μερικές υποδιαιρέσεις του ευρώ και στο πόσα φίλτρα υποσηκόφτες θα ισχύουν για να προσδιορίζονται οι φτωχότεροι από τα λαϊκά στρώματα, οι οποίοι θα παίρνουν κάθε φορά, θα είναι τυχεροί και θα παίρνουν αυτό το εφάπαξ επίδομα. Αυτή η συζήτηση έγινε πριν ένα μήνα στη Βουλή και μάλιστα με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτή ήταν η διαφορά τους. Την ίδια ώρα βεβαίως όλοι μαζί αυτοί ξόρκιζαν και ξορκίζουν ακόμα και τη σκέψη για την επαναφορά των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι από τους αλλεπάλληλους αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους που ψήφισαν και οι δυο, πότε χώρια, πότε και μαζί, όλη την προηγούμενη περίοδο. Για να μην επιστρέψουμε, λέει, στις παθογένειες του παρελθόντος. Τι ωραία λόγια, ε! Πώς τα λένε. Γι' αυτό και ο λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα να θεωρεί ότι τους έχει και υποχρέωση από πάνω. Επειδή του επιστρέφουν, και αυτό μόνο στους πιο φτωχούς, στους πιο εξαθλειωμένους, το 1 από τα 10, για να μην πω το 1 από τα 100 που τους κλέβουν με την αντιλαϊκή τους πολιτική. Και όσο αναγκαίο είναι σήμερα να διεκδικούν οι εργαζόμενοι και ο λαός άμεσα μέτρα ανακούφισης ουσιαστικής από τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής, άλλο τόσο θαρούμε ότι χρειάζεται να ενταθεί η πάλη για την ανάκτηση των απολειών, και θα ενταθεί, να είστε σίγουροι. Και ας μη φαίνεται ακόμα αυτό, θα ενταθεί. Είναι αντικειμενικό αυτό για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, για την ολόπλευρη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, ενάντια στην πολιτική όλων των κομμάτων του κεφαλαίου, και όχι να επιλέγουν το δίμιό τους, ενάντια στο ίδιο το σύστημα το καπιταλιστικό, το οποίο τελικά βεβαίως φέρει και τη μεγάλη ευθύνη να αναπαράγει και να γεννά τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Για το δεύτερο τώρα άρθρο, της υποκύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, στο οποίο ορίζεται η παράταση ισχύως του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του νόμου 4469 του 17, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έως την 30 Απριλίου του 2020. Και μέχρι, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση, να διαμορφωθεί ένα συνολικό συνεκτικό πλαίσιο, να προλάβουν δηλαδή ακόμα περισσότεροι δανειολήπτες, μικροεπιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους. Αλήθεια, θα μας πείτε τι ποσοστό αυτών που μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, η οποία στην ουσία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τις 100 δόσεις, θα τις κάνει 120, θα μας πείτε τι ποσοστό απαλλάχθηκε από το βραχνά των χρεών του. Γιατί θυμίζουμε ότι σε αυτόν τον νόμο προβλεπόταν ότι για να μπει κάποια επιχείρηση στις πρόνοιες, και όταν μιλάμε για επιχείρηση μιλάμε για μικρή επιχείρηση, για αυτοαπασχολούμενους, για να μπει στις πρόνοιες αυτού του νόμου, έπρεπε προηγουμένως οι πιστωτές της να την κρίνουν ότι είναι βιώσιμη. Μόνο τότε αποκτούσε δικαίωμα εισόδου σε αυτή τη ρύθμιση. Πόσο ωφελήθηκαν στην πράξη όμως, και όχι προσωρινά για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα οι αυτοαπασχολούμενοι, όταν στην ουσία διαιωνίστηκαν απλώς τα χρέη τους, όταν τα φορολογικά αντιλαϊκά μέτρα ουσιαστικά παραμένουν άθικτα για τους μικροεπιχειρηματίες και τους επαγγελματίες? Μήπως οι μόνες ωφελημένες ήταν και είναι και πάλι οι τράπεζες από όλη αυτή τη διαδικασία? Ερωτήματα βεβαίως τελείως ρητορικά, γιατί τις απαντήσεις
τις γνωρίζουν όλοι. Πάμε στα υποθηκοφυλακία, στα κτηματολογικά γραφεία, στα οποία παρατείνεται κατά 2 έτη η προθεσμία κατάργησής τους. Τέλος πάντων, το ζήτημα σήμερα είναι η υποστελέχωσή τους, κύριε Υπουργέ, η οποία είναι δραματική, το λέγαμε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί αυτό να ισχύει και για τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε κάνει μάλιστα ενδεικτικά και μία ερώτηση στο Υπουργείο για την υποστελέχωση ενός από αυτά τα κτηματολογικά γραφεία, τα υποστελεχωμένα, για το κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου της Κρήτης. Για τον οικοδομικό συνεταιρισμό τώρα των μονίμων αξιωματικών του ελληνικού στρατού, των ΟΣΜΑΕΣ. Θέλουμε να ρωτήσουμε εδώ αν είστε σίγουροι να μας το πείτε ότι θα αρκέσει η παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, για ένα χρόνο δηλαδή περίπου, αν είστε σίγουροι ότι θα αρκέσει μάλλον η παράταση αυτή για να γίνουν όλα τα διαδικαστικά σε αυτό το νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου. Να μας το πείτε. Τώρα, θα κλείσω με την ΕΑΒ, με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μια επιχείρηση βεβαίως τεράστιας στρατηγικής σημασίας, με μεγάλες επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες και ένα εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, η οποία κυριολεκτικά εξαιτίας της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριολεκτικά μαραζώνει. Θα μπορούσε βεβαίως να έχει άλλη πορεία, αντί για την πορεία συνρίκνωσης στην οποία βρίσκεται, με μεγάλα οικονομικά και άλλα προβλήματα, όπως είπαμε, εξαιτίας της γνωστής πολιτικής που εφαρμόστηκε από όλους. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική φαίνεται, αν επισκεφθεί κανείς αυτήν τις εγκαταστάσεις και δει τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, όσο και την τραγική έλλειψη προσωπικού βεβαίως η οποία τη συνοδεύει. Είναι γνωστό βεβαίως εδώ και πρέπει να το πούμε για να ακουστεί για άλλη μια φορά, το γνωρίζετε εσείς βεβαίως, είναι ότι αυτή η στρατηγική της ενιαίας αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, προκαλεί ασφυξία στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, την πορτογαλέζικη και ορισμένων άλλων μικρότερων χωρών, προς όφελος βεβαίως της συγκέντρωσης αυτής της βιομηχανίας σε κάνα 2-3 χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, άντε βάλτε και λίγο την Ολλανδία. Η παράταση λοιπόν που δίνεται στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία με το νομοσχέδιο, ξέρετε, μοιάζει μάλλον με εκείνη την απλή αλλαγή ορού σε έναν κατάκητο που έχει όμως όλες τις δυνατότητες και τις προοπτικές να δυναμώσει αυτός ο κατάκητος, να σηκωθεί, να σταθεί γερά στα πόδια του, στα πλαίσια όμως μιας άλλης πολιτικής και όχι μέσα στα θανατηφόρα πλαίσια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Επιφυλασσόμαστε για την ψηφοφορία στην συνολομέλεια, η οποία θα είναι λογικά ανάλογη των ψήφων που είχαμε δώσει στα αντίστοιχα νομοσχέδια που αναφέρεται και το σημερινό. Ευχαριστώ.